Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα πρώτο ξύρισμα του 21 και έτσι ήθελα να το κάνω λίγο πιο special, παρόλο που τελευταία, όσο να πείτε, ήταν αρκετά καλά και ιδιαίτερα τα προϊόντα έτσι που χρησιμοποιούσα στο κανάλι. Σήμερα θα κάνουμε παρουσίαση έτσι πρόσφατη, τελευταία δηλαδή, τώρα αυτή την περίοδο, αυτού του σαπουνού, Phoenix & Bo Spitfire, το οποίο το είχα φυσικά παρουσιάσει ήδη στο κανάλι, αλλά τώρα τελευταία δεν το είχα κάνει. Και έτσι δηλαδή ήθελα να είναι λίγο ιδιαίτερο το πρώτο ξύρισμα, οπότε πραγματικά ήθελα να χρησιμοποιήσω μια εταιρεία και ο υπόλοιπος εξοπλισμός τώρα θα δείτε είναι από τα αγαπημένα μου, μπορώ να πω, που έτσι τα εκτιμώ πολύ και μου αρέσουν αυτά τα προϊόντα. Λοιπόν, Phoenix & Bo, βρετανική εταιρεία, δεν έχει πολλά χρόνια που βγήκε και είναι έτσι τίμια, ωραία, πολύ καλή απόδοση, πολύ ωραίο άρωμα και όλα αυτά, και πιστεύω ότι αξίζουν πραγματικά τα λεφτά τους, παρόλο που γενικότερα δεν είναι πολύ γνωστά. Λοιπόν, το επόμενο προϊόν, Rockwell XS, στην έκτη θέση με μία ρούμπι, πρώτη χρήση, ρούμπι, έτσι, XS στην θέση έκτη, έχω και την πλάκα 4-2, μήπως στη συνέχεια κάνουμε την 4, πινελάκι αψεύκο Silk Smoke, συνθετικό, μετά σκέφτομαι γιατί ξέρω κάτι μου κάνει αυτό το άρωμα, Green Vetiver της Fine, λίγο για το αλκοόλ και μετά το balm του, το δικό του, της Phoenix & Bo πάλι, με αυτό το ωραίο άρωμα. Έβαλα ήδη λίγο νεράκι στο σαπούνι για να μαλακώνει, όχι ότι χρειάζεται, αλλά έτσι το κάνω πιο πολύ σαν συνήθεια. Η Phoenix & Bo γενικότερα μια εταιρεία από τις πρώτες έτσι που πήρα, βασικά η Razor ήταν η πρώτη, αυτή ήταν η δεύτερη που πήρα και έτσι τις γνώρισε έτσι τα καλά σαπούνια πως είναι. Χάρηκα πάρα πολύ στο τελευταίο βίντεο που είδα ότι πραγματικά σας αρέσουν και κάποιοι τα θεωρείτε και πολύ καλά σαπούνια και τα έχετε στη συλλογή σας και τα Spitfire και όλα αυτά. Αυτό το Spitfire πιστεύω είναι το νούμερο ένα άρωμα που έχουν αυτοί. Είναι από τα Spitfire τα αεροπλάνα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτός ο δημιουργός, ο Βρετανός, εμπνεύστηκε από τον παππού που ήταν βετεράνος στην Ιταλία και στην Βόρεια Αφρική και όλη την ώρα λέει η μυρωδιά του, κάπνιζε πίπα και γενικότερα αυτό που έβγαζε έτσι και έτσι πως θυμόταν ο παππού του, αυτός ήταν δέρμα και καπνός από την πίπα και ήθελε να κάνει τέτοιο άρωμα σαν φόρο τιμής στον παππού του, οπότε χρησιμοποίησε ακριβώς αυτές τις νότες και έκανε αυτό το πάρα πολύ ωραίο artwork η γυναίκα του που είναι γραφίστρια, αυτή είναι, οπότε και το άρωμα είναι έτσι πολύ ωραίο, είναι χειμερινό με ένα, είναι πολύ ωραίο και τότε το είχα παραγγείλει από το site τους με το balm τους το δικό και το δικό τους με την ωραία την μυρωδιά αυτή και είναι από αυτά που ευτυχώς ακόμα βγαίνουν και δεν θα σταματήσουν να παράγονται, δεν είναι ας πούμε μειωμένης παραγωγής κάπως ούτε συλλεκτικής ας πούμε έκδοσης, οπότε χαίρομαι που τουλάχιστον, εντάξει έχω ακόμα πολύ, αλλά και ακόμα και να σταματήσει αυτό να παράγεται, τουλάχιστον έχω αρκετό για να τι έλεγα τώρα, δηλαδή ακόμα και να το τελειώσω βγαίνει ακόμα την εταιρεία, οπότε μπορώ να το ξανααγοράσω. Τέλος πάντων, πάμε να το μουλιάσουμε λίγο, να το βρέξουμε. Ωραία. Παίρνω το νεράκι από το σαπούνι και το προσθέτω στο πρόσωπο. Όπως κάθε φορά, το πρώτο πέρασμα θα το αφιερώσουμε πιο πολύ στο σαπούνι, ο σαπούνι με τα συστατικά του, αν και δεν έχει μεγάλες διαφορές, βάλα λίγο ακόμα νερό σε σχέση με το πάλμα που είχα παρουσιάσει την προηγούμενη φορά. Μια χαρά, το φόρτωσα το πινέλο, δεν θέλει παραπάνω, αυτό είναι.
Λοιπόν, παίρνουμε όλο τον αφρό. Γενιά τριών ημερών. Στεγνώνει λίγο το νιώθω, οπότε βάζουμε λίγο νεράκι. Βάζουμε ακόμα λίγο. Ενώ φαίνεται καλό, λίγο νεράκι ακόμα νομίζω μπορεί να τραβήξει. Βασικά και άλλο τραβάει. Πιστεύω ότι αυτή η σύσταση είναι καλύτερη. Πολύ καλή απόδοση. Και τώρα κατά το πέρασμα θα λέω και τα συστατικά. Σαβούτυρο. Η ρούμπι μου φαίνεται πολύ κοφτερές λιπίδες, ωραίες, δυνατές. Λοιπόν, λίπος ζωικό, καστορέλαιο, γλυκερίνη, λάδι από ιωτρόπιο, βούτυρο καρυτέ, λανολίνη, αλαντοίνη, τούσα σίλκ, πρωτεΐνη μεταξιού, κάπως έτσι είναι αυτά. Και αν δεν κάνω λάθος, ένα συστατικό είναι, το οποίο δεν το λέει τώρα ξεκάθαρα, είναι λάδι καρύδας. Αλλά έχουν ως πρώτο συστατικό το ζωικό λίπος. Και πραγματικά η σύστασή του είναι πάρα πολύ ωραία έτσι, δηλαδή μου αρέσει. Ναι, και γλυκερίνη και αλαντοίνη, όλα αυτά τα. Τα πολύ ωραία συστατικά και νιώθω ότι παρόλο που το δέρμα με μένα είναι λίγο δύσκολο, είναι λίγο ξηρό ή τέλος πάντων μέτριο κανονικό, όχι τόσο προς το λιπαρό που βλέπω πολύ ότι έχετε και γι' αυτό θέλετε λίγο πιο με σαπούνια που στεγνώνουν το δέρμα και δεν το αφήνουν πολύ λιπαρό, που έχουν έτσι ένα ιδιαίτερο post save, τέλος πάντων. Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ καλό αυτό. Παρόλο που δεν έχει ούτε γάλατα, ούτε γιαούρτια, ούτε έλαιο άργαν, ούτε τζοτζόμπα. Που είναι γενικότερα όλα αυτά τα πολύ θρεπτικά για την επιδερμίδα έλαια και λεπτά έλαια. Που δεν δηλαδή φράζουν τους σπόρους και ούτε προκαλούν αυτή τη λαδίλα, ας πούμε.
έχουμε λίγο νερό. Φυσικά τα συστατικά και του σαπουνιού και του μπαρούν θα τα βάλω στην περιγραφή, όπως και το άρωμα. Λίγο νερό. Πιστεύω 4. Πάμε 4. Πάμε να το αλλάξουμε. Λοιπόν, 4. Άντε να το δείξω. Έχει και μια σταχώνα. 4 φαίνεται. Σίγουρα πιο ήπιο τώρα με το 4, που δεν έχει πολύ τρίχα. Όπως είπα, ο παππούς του ήταν βετεράνος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου στις περιοχές της Ιταλίας και της Βόρειας Αφρικής. Αυτό σύμφωνα με την περιγραφή έτσι, στο site. Και επειδή ήθελα να τιμήσει έτσι τον παππού του, ήθελα να κάνει ένα σαπούνι με αυτή τη μυρωδιά τέλος πάντων που του θύμιζε ο παππούς του και έχει νότες από κυρίως αυτό που βγάζει ας πούμε στο καπάκι, έτσι στο αυτοκόλλητο, λέει δέρμα, άρκευθος και τομπάκο, καπνός δηλαδή, καπνός πίπας, καπνός τα ξύλα αυτός που βγαίνει έτσι, smog. Επίσης έχει περγαμόντο, έτσι να δώσει κάποιες νότες φρεσκάδας, ας πούμε. Κέδρο, έτσι είπαμε τον άρκευθο. Αυτά, δέρμα και καπνός. Πολύ ωραία. Κάτι μερμέθια εδώ στο πηγούνι και στο μουστάκι όπως πάντα. Πάμε λίγο να ξυπνήσουμε. Το δέρμα ωραίο και παλό. Σίγουρα θέλει και άλλο ξέπλυμα. Εξεφεύγει τόσο εύκολα. Και σύμφωνα με το site τους λένε ότι είναι και από τα πιο βαριά αρώματα, έχουν βάλει έτσι λίγο περισσότερα για να το κάνουν έτσι ακριβώς έντονο. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεπληθούμε καλά, να τα ξεπλύνω και τα υπόλοιπα εδώ πέρα, να ταιριάσω λίγο φαβορί της ιστορίας και πάμε να βάλουμε το after save μας.
Ωραία, επιστρέψαμε. Άπλωσα και τον αφρό που είχε απομείνει στο πινέλο στο υπόλοιπο πρόσωπο. Πάμε λίγο να βάλουμε green vetiver. Έτσι είναι και τα δύο σκοτεινά, βαριά και πιστεύω ότι έχουν μια σχετική... ότι κάνει έτσι ένα ωραίο σχετικό συνδυασμό. Αχ, ωραίο. Λίγη σταγονίτσες, έτσι όσο δεν θέλω πολύ να απορροφηθεί σχετικά γρήγορα, επιθυμώ. Και τώρα πάμε το μπάλον του. Είναι με αυτό το airless pump και χρειάζεται πραγματικά πάρα πολύ λίγο τώρα. Πώς να το δείξω, το δείξω κάπως έτσι. Να, τόσο είναι αρκετό. Βλέπετε. Ένα... τι αρκετό, υπερβολικά πολύ είναι αυτό. Να, παίρνω έτσι λίγο. Το απλώνω. Και εδώ. Σαν τζέλ είναι. Αυτή παρόλα αυτά το παρουσιάζουν σαν λοσιό για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Να, μια στιγμή. Είναι πηχτό, δεν θέλει τόσο πολύ. Θέλει λίγη ποσότητα, τέλος πάντων, εντάξει. Και αυτό θα το απορροφήσει. Ωραία. Παρ' όλα αυτά δεν μένει ούτε λιπαρό ούτε τίποτα, το ρουφάει το δέρμα και έχει έτσι πολύ ωραία συστατικά, τώρα θα τα πω λίγο. Aloe vera και όλα αυτά τα ωραία. Να, δείτε, post save lotion. Lotion δεν είναι. Οι λαρές δεν είναι με την καμία, ούτε είναι κάτι διάμεσο μπάλμε. Lotion είναι full πηχτό και έτσι νομίζω είναι κατασκευασμένο, δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί. Λοιπόν, aloe vera, πρώτο, εκχύλισμα, εκχύλισμα αμαμελίδας, λαδάκι από αρκεφθό, salix alba bark extract, είδε δεν έχω, ένα άλλο καριοντέντρον όρινο Kens nut oil, alba seed oil πάλι, κέδρος, λαδάκι, bergamot, περγαμόντο λαδάκι, έτσι φέρει ο έλαιο λογικά, λιμονέλ, λιναλούλ, όλα αυτά είναι σαν απαραίτητα συστατικά ενός αρώματος. Έχει εκχύλισμα από καπνό, από φύλλα καπνού και κάτι άλλο τέλος πάντων, έχει και λίγο αλκοόλ έτσι προς το τέλος. Και λέει έτσι ότι βάζεις μια μικρή ποσότητα στο δέρμα και στο πρόσωπο γενικά και το κάνεις μασάζ και δεν το ξεβγάζεις μετά και όλα αυτά τα αν έχεις ας πούμε αλλεργίες να σταματήσεις τη χρήση και κάτι τέτοιο. Paraben free διαφημίζεται και είναι και μικρή ποσότητα, είναι 50 ml μόνο, αλλά δεν θέλεις πορεί, δηλαδή μιλάμε για ένα ml του πολύ στο ξύρισμα. Για μισό ml. Έτσι πως είναι πηχτό δηλαδή, ιδίως αν δεν θες να το απλώνεις παντού στο δέρμα. Γιατί εντάξει τώρα, αυτό εδώ το μέτωπο, ας πούμε η μύτη, όλα αυτά, μπορείς πολύ απλά να χρησιμοποιήσεις λίγο το σαπούνι δηλαδή και να το καθαρίσεις κατά αυτόν τον τρόπο και δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Και το balm και γενικότερα δική της λοσιόν, όλα αυτά έτσι. Μιλάμε, το καλύτερο είναι αυτό όσο να το κάνεις. Δεν χρειάζεται να πηγαίνετε κάτω τα μάτια, ούτε στο μέτωπο, ούτε πουθενά. Τις χρησιμοποιείς εκεί ακριβώς που έχεις ξυριστεί, γι' αυτό το λόγο και όλα σε έχουν κατασκευαστεί, έτσι, και είναι μια χαρά η χρήση τους, σωστότατη. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια επανάληψη τα προϊόντα που χρησιμοποιήσαμε. Λοιπόν, για να βάλω και το καπάκι, Spitfire, την Phoenix & Bow, με όλες αυτές τις νότες που λέγαμε, πολύ ωραίο άρωμα, έτσι αρωματικό, αξίζει να το δοκιμάσετε και είναι έτσι μου αρέσει που έχουν και αυτή την ιστορία, είναι απλά μία επιθυμία ας πούμε αυτού του δημιουργού να το κάνει. Την αντίστοιχη lotion balm τέλος πάντων, από ξηραφάκι Rockwell XS πρώτο πέρασμα με την πλάκα 6, δεύτερο με το 4, δύο περασματάκια και κάτι μερμετάκια,
και μια ρούμπι πρώτη χρήση, Silk Smoke θύσανο, από Safeco, από τον Καναδά, 24 χιλιοστά, συνθετικό πινελάκι, είπαμε τη ρούμπι, έτσι. Και λίγο για, για την απολύμανση, ας πούμε, και για το αρωματάκι, λίγο Green Vetiver, και θα βάλω τώρα και γενικότερα για έτσι, το ωραίο αυτό άρωμα. Ωραίο ξύρισμα, το χρειαζόμουν κιόλας, είχα, ας πούμε, αρκετές ημέρες να ξυριστώ. Τώρα δεν το νιώθω καν, είναι λες και το μπάλαν, δηλαδή, παρόλο που ήταν τόσο πολύ, δεν το νιώθω, νιώθω λες και απλά το σκούπισα μετά από το νερό και όλα αυτά. Λοιπόν, πιστεύω να σας άρεσε όλο αυτό το ξύρισμα, πράσινο τόσο ωραίο όσο πέρασα κι εγώ. Μην ξεχνάτε, έχουμε giveaway, έτσι, είμαστε κοντά, ευελπιστώ, στους 50 συνδρομητές, κάπου εκεί, για τους 2.000 εννοώ, για τον στόχο αυτό που είχα θέσει. Στους 2.000 θα κάνουμε, είπαμε, τον giveaway, θα έχουμε ένα σετάκι για αρχάριο στο πρωτοσκοπικό ξύρισμα και όχι μόνο, με αρκετά καλούδια, με αρκετά σαπουνάκια και aftershave και λεπίδες και όλα αυτά, έτσι ένα καλό καλό πρώτο πακέτο, το οποίο πιστεύω θα σας είναι πολύ βολικό και γενικότερα θα σας κρατήσει μήνες. Και φυσικά με την απαραίτητη ποικιλία για να διαλέξετε και λεπίδες και σαπούνια, έτσι ώστε να έχετε και ας πούμε την δυνατότητα να δοκιμάσετε όλα αυτά, έτσι που βλέπετε και στα κανάλια στο YouTube και σε άλλα κανάλια και στις σελίδες στο Facebook και όλα αυτά. Λοιπόν, οπότε μην ξεχνάτε, subscribe, like, comment, για να προχωρήσουμε να κάνουμε και αυτό το giveaway, πιστεύω λίγο το αργήσαμε, και τα λέμε την επόμενη φορά. Και ό,τι θέλετε φυσικά από βίντεο, έτσι, από ιδέες και όλα αυτά, που θέλετε, ας πούμε, να δοκιμάσουμε, θέλετε λίγο να συζητήσουμε κάτι παραπάνω, γράψτε τα κάτω στα σχόλια, έτσι όσο έχω στο μυαλό μου ήδη να κάνω μια σειρά από βίντεο με βασικές πληροφορίες, πώς καθαρίζεις μηχανές, πώς σπάς ένα πινελό χείρου, πώς κάνεις λάδερ σε πρόσωπο, πώς κάνεις λάδερ σε μπολ και όλα αυτά τα σχετικά, ας πούμε, πώς καθαρίζεις πινέλα, λίγο, ναι, πώς τη γωνία στο πρόσωπο με το ξηράφι, πώς φορτώνεις ελπίδες, έτσι, λίγο θέλω να κάνω και ένα τέτοιο, γιατί πιστεύω θα βοηθήσει πολλούς που μόλις τώρα ξεκινάνε. Οπότε, ό,τι άλλο έχετε, ό,τι άλλη πρόταση, γράψτε την στα σχόλια κάτω. Λοιπόν, να είστε καλά, έχετε ένα όμορφο βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.